Θέλω να καλησπερίσω τον καλό μου φίλο, τον διευθυντή της Εστίας, τον κύριο Μανώλη Κοτάκη. Καλησπέρα Μανώλη, καλή εβδομάδα, καλές γιορτές. Καλησπέρα Πανώ. Γιατί, διότι με τον Μανώλη Κοτάκη θα αποδελτιώσουμε τις σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις της ημέρας, οι οποίες προέρχονται κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία και από το Κοινοβούλιο. Γιατί μιλώ. Αύριο θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή των Ελλήνων για την περιβόητη πλέον τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Κερίδης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, σε νομοσχέδιο περί της κοινωνικής ασφάλισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Άδωνη Γεωργιάδη. Με την τροπολογία αυτή ουσιαστικά νομιμοποιείται η παραμονή στην Ελλάδα για 30.000, έτσι λέει η κυβέρνηση, μπορεί να είναι και 100.000. Ουδής γνωρίζει και ουδής έχει μετρήσει και ουδής μπορεί να διαβεβαιώσει. Για 30.000 λέει η κυβέρνηση παράτυπους μετανάστες, οι οποίοι έχουν βρεθεί εδώ, οι οποίοι δουλεύουν με μαύρη εργασία και οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά. Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους, γιατί αυτή η τροπολογία δημιουργεί τριγμούς, θα έλεγα σεισμούς στη Νέα Δημοκρατία. Κυριαρχούν οι διαφοροποιήσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και το πινκ-πονγκ δηλώσεων μεταξύ του κύριου Σαμαρά και στελεχών της κυβέρνησης. Για να πάμε στον κύριο Κοτάκη και να ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτησή μας. Κύριε Κοτάκη, πώς βλέπετε, η ονομαστική από ό,τι φαίνεται θα περάσει αύριο, έτσι δεν είναι? Ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καταρχάς δεν καταλαβαίνω. Πριν από λίγο κατατέθηκε στη Βουλή και δεύτερη τροπολογία του Υπουργείου Μετανάστευσης. Ναι. Η οποία κατατέθηκε όχι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, ναι, αλλά σε άλλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Τροπολογία η οποία ρυθμίζει. Μας δίνετε είδηση. Τι αφορά αυτή η τροπολογία? Το μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό πάλι. Δηλαδή το ίδιο Υπουργείο, δύο διαφορετικές τροπολογίες σε δύο διαφορετικά άλλα νομοσχέδια που δεν είναι του ίδιου Υπουργείου, δεν είναι του μετανάστευσης. Γι' αυτό σας λέω δεν καταλαβαίνω. Κατατίθεται τροπολογία που αφορά την ρύθμιση των. Της εισόδου των εργατών γης χωρίς βίζα με βάση διακρατικές συμφωνίες, με βάση την νομοθεσία, την προϋπάρχουσα νομοθεσία του 2014, ενώ η προηγούμενη τροπολογία, πόσο τουλάχιστον δύναμε να αντιλαμβάνομαι, να καταλαβαίνω από όσα έχουμε διαβάσει, αφορά τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες που είναι ήδη στην Ελλάδα και επιδιώκεται η νομιμοποίηση της παραμονής τους. Τώρα, αν αυτό είναι νομοθέτηση, καλή νομοθέτηση, επειδή η κυβέρνηση έχει μια μεγάλη ευαισθησία σε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή το ένα Υπουργείο να καταθέτει σε δύο διαφορετικά νομοσχέδια, δύο διαφορετικές τροπολογίες, τι να πω. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Κοτάκη. Κατά τη γνώμη μου, υπάρχει και κάτι άλλο. Ναι. Το μεταναστευτικό είναι ένα πελώριο πρόβλημα και πριν απ' όλα είναι πρόβλημα εθνικής ασφάλειας της χώρας. Ως εκ τούτου θα έπρεπε να ρυθμιστεί με ένα νόμο πλαίσιο, ο οποίος να είχε τεθεί σε διαβούλευση πριν με την ελληνική κοινωνία, με την κοινωνία των πολιτών, με τα κόμματα, με τα θεσμικά όργανα της ελληνικής κοινωνίας, για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο καλύτερο δυνατό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελούσε και το ρυθμιστικό νόμο. Λοιπόν, αυτό να κατατίθενται νύχτα τροπολογίες, τσόντες σε άλλα νομοσχέδια τα οποία ρυθμίζουν τέτοια μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας και με τρόπο κατά τον οποίο δεν μπορεί ο απλός πολίτης να έχει εικόνα. Δηλαδή πόσους αφορά? Θα ξαναγίνει, θα ισχύσει και για άλλους, θα επαναληφθεί? Και να πούμε ότι αυτή η προχειρότητα εκλαμβάνεται από πολλούς που βρίσκονται εκτός Ελλάδος και είναι έτοιμοι να περάσουν τα θαλάσσια ή χερσαία σύνορα της χώρας μας με την Τουρκία και να έρθουν στην Ελλάδα. Εκλαμβάνεται περισσότερο ως νεύμα «ελάτε» παρά ως αποτροπή. Μέχρι τώρα η κυβέρνηση, οφείλουμε να της το πιστώσουμε στον κύριο Μητσοτάκη, ακολούθησε μια αυστηρή πολιτική στο μεταναστευτικό, όσο μπορούσε, μια πολιτική αποτροπής. Και αυτό το πιστώνεται ο Πρωθυπουργός και μπράβο του. Ξαφνικά έχουμε μια τούμπα της κυβέρνησης, κολοτούμπα της κυβέρνησης, και έχουμε μια τελείως διαφορετική πολιτική, μια αλλαγή πολιτικής, χωρίς να ξέρουμε πού οφείλεται, χωρίς να είναι μια συνολική πολιτική αντίληψη
μια πλατφόρμα την οποία να θέσει προς συζήτηση στην ελληνική κοινωνία, χωρίς να, κανείς να μας εξηγήσει γιατί γίνεται με νομοθετήματα εξπρές και μάλιστα με τροπολογίες που κατατίθενται νύχτα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, υπάρχουν δύο ζητήματα κεντρικά. Το πρώτο θέμα είναι η διαχείριση και το δεύτερο θέμα αφορά την ιδεολογική φυσιονομία της κεντροδεξίας. Η διαχείριση είναι όλη προβληματική υπό τις εξής έννοιες. Πρώτον, εφόσον ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να έχουμε εργάτες γης ή επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν και ότι όλο αυτό το πράγμα είναι τόσο αθώο, διερωτώμαι γιατί καθαρά και εξάστερα η Νέα Δημοκρατία δεν είπε προεκλογικά στους Έλληνες πολίτες ότι θέλει να νομιμοποιήσει 30.000, όπως λέει εκείνη, μετανάστες. Αφού είναι το μείζον ζήτημα αυτό και αφού είναι αίτημα των διάφορων κλάδων της οικονομίας. Δεν υπόθηκε αυτό προεκλογικά. Τι συνέβη? Διέρευσε απόφαση του ΚΙΣΕΑ, κύριε Παναγιωτόπουλε, επειδή μιλάτε για εθνική ασφάλεια, στις 26 Σεπτεμβρίου στην εφημερίδα Financial Times του Λονδίνου, όπου φιλοξένησε τότε και δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού Μετανάστευσης, με βάση τις οποίες, και το ρεπορτάζ βεβαίως, αυτό δεν αποδίδεται βερβάτιμ στον κύριο Κερίδη, η απόφαση η μυστική του ΚΙΣΕΑ για τις νομιμοποίησεις αφορά όχι 30.000, 300.000, περιλαμβάνει δηλαδή και αυτούς των οποίων η άδεια διαμονής λύγει. Ένα λεπτό, κύριε, επειδή αυτό που λέτε είναι βόμβα, καλό τους τηλεθεατές να αναζητήσουν το δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο στο σκέλος του που αφορά ότι ελήφθη απόφαση στο ΚΙΣΕΑ, δεν διεψεύστη ποτέ από την κυβέρνηση. Κύριε Κωτάκη, επειδή είναι βόμβα και πρέπει αυτή τη βόμβα να την... Εγώ βομβιστής, κύριε Παναγιώτη. Όχι, δεν είπα αυτό. Άλλοι ρίχνουν τις βόμβες. Δεν είπα αυτό ότι είστε βομβιστής. Ναι. Είπα ότι πρέπει να την απενεργοποιήσουμε και να δούμε τα συστατικά της. Θα μου δώσετε ένα λεπτό για δύο διαφημιστικά μηνύματα για να μπορέσουμε, χωρίς να διακόψουμε τον ιρμό σας, να εξηγήσουμε τα πράγματα πώς έχουν. Αυτό δημοσίευμα... το οποίο επισήμανα, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι ότι δημοσίευμα των Financial Times, δυστυχώς τα νέα στην Ελλάδα τα μαθαίνουμε είτε μέσω Λονδίνου είτε μέσω Άγκυρας πια, της 26 Σεπτεμβρίου του 2023, αποκάλυψε το πρώτον, ότι η Ελλάδα θα νομιμοποιήσει παράνομους μετανάστες. Τότε η κυβέρνηση και δια του αρμοδίου υπουργού και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου το διέψευσε κατηγορηματικά και αποκάλυψε επίσης το ίδιο δημοσίευμα ότι υπάρχει μυστική απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και Άμυνας, το λέει Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, αλλά δεν έχουμε τέτοιο, με βάση την οποία θα νομιμοποιηθούν όχι 30, αλλά 300.000 μετανάστες. Το δημοσίευμα αυτό λοιπόν στο σκέλος του που αφορούσε τον αριθμό, αλλά κυρίως το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκε και μυστική σύσκεψη του ΚΙΣΕΑ για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, όπως είπατε και εσείς, ουδέποτε διαψεύστηκε. Τώρα, μπορείτε να μου πείτε το κίνητρο? Είναι μόνο αυτό το οποίο εξέθεσε η κυρία Μπακογιάννη, δηλαδή ότι έχουμε ανάγκη από αγροτικά, από χέρια στις αγροτικές εργασίες, και ότι η αγροτική οικονομία καταστρέφεται γιατί οι νεοέλληνες δεν θέλουν να ασχολούνται με τέτοιου είδους επαγγελματικές δραστηριότητες? Ποιο είναι το κίνητρο μιας πολιτικής τόσο περίεργης από μια κυβέρνηση συντηρητική που πήγε στις εκλογές με τελείως διαφορετικές θέσεις? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ ξέρω το εξής. Όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, σημερινά μέλη της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης κατηγορούσαν το ΣΥΡΙΖΑ και τον κύριο Σταθάκη ότι είναι σε συνεννόηση με τα φάντς του Λονδίνου για να φέρουν στην Ελλάδα φτηνά εργατικά χέρια με νομιμοποίησεις παράνομων μεταναστών. Σωστό. Η Νέα Δημοκρατία ήταν τότε Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα το ιδεολογικό που τίθεται, με βάση τον άκρατο αριστερό δικαιωματισμό που παρατηρούμε να υπάρχει το τελευταίο διάστημα και με το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων και με το ζήτημα της νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών και με άλλα ζητήματα τα οποία έχουν ανοίξει στο παρελθόν, είναι η Νέα Δημοκρατία που γνωρίσαμε, που μεγαλώσαμε, είναι Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτή η ατζέντα την οποία υιοθετεί δεν είναι καν κεντρώα ατζέντα. Αυτή είναι η ατζέντα των δικαιωματιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν είναι η ατζέντα της κεντροδεξίας, δεν είναι καν κεντρώα ατζέντα. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι ευθέως. Στην πιάτσα τη δημοσιογραφική κυκλοφορούν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι υπάρχει άμεση ανάγκη εργατικών χεριών
και δεν υπάρχει προθυμία από ελληνόπαιδες για το μέγα εργοτάξιο του ελληνικού, δηλαδή να το πιο χοντρά. Το είπε ο κύριος ο Υπουργός Εργασίας. Ναι, λένε ότι πίεσε την κυβέρνηση ο Όμιλος Λάτσι και είπε δεν βρίσκουμε ανειδίκευτο ή εξειδικευμένο σε ορισμένους τομείς εργατικό δυναμικό για να προχωρήσουμε, άρα πρέπει να το βρούμε στους ξένους. Και η δεύτερη εκδοχή είναι ότι πιέστηκε ο κύριος Μητσοτάκης από το γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Γιατί κάποιοι από αυτούς που μπήκαν στην Ελλάδα έχουν πάει στη Γερμανία και η Γερμανία θέλουν να αρχίσουν να τους γυρίζουν πίσω. Βρέθηκε λοιπόν σε εισαγωγικά η λύση, που δεν είναι καθόλου λύση, η Ελλάδα να γίνει πάρκινγκ ορισμένων παρατύπων μεταναστών και να βρεθεί τρόπος να τακτοποιηθεί η παραμονή τους στην Ελλάδα. Λοιπόν, αληθεύουν αυτά, είναι για πέταμα. Όσον αφορά το ελληνικό δεν γνωρίζω. Εγώ θα ήθελα το έργο να γίνει όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά και όχι όπως εξελίσσεται τώρα, αλλά δεν είναι θέμα της παρούσης συζήτησης. Δηλαδή πώς εξελίσσεται τώρα, για άλλο ξεκινήσαμε και αλλού πάμε. Διαμερίσματα γίνεται από ό,τι διαβάζω στον τύπο. Για άλλα πράγματα έχει ξεκινήσει αυτή η μεγάλη επένδυση, για την οποία η Νέα Δημοκρατία έλεγε ότι το 19, ότι μόλις εμείς αναλάβουμε, θα πάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα και μέχρι στιγμής να υπάρχει κάποια πρόοδος. Δεν μπορεί κανείς να μην υπάρχει κάποια, να πει ότι δεν υπάρχει πρόοδος, δεν εξελίσσεται. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό απόψε. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι το εξής. Σε αλλεπάλληλα δημοσίευματά του στην Δημοκρατία, στην Εθνική Δημοκρατία, ο αναλυτής ο Αλέξανδρος Στάρκας, δύο φορές τουλάχιστον, έχει αναφέρει ότι πράγματι ο καγκελάριος Σόλτς έχει απαιτήσει από την ελληνική κυβέρνηση να επιστρέψει η Γερμανία στην Ελλάδα περί τους 40.000 μετανάστες που έχουν κατασταθεί στη Γερμανία με το καθεστώς του πρόσφυγα, ναι, καθώς ναι, με τις δευτερογενείς, τις λεγόμενες δευτερογενείς ροές. Οι άνθρωποι αυτοί πήραν, τους εδόθη άσυλο από την Ελληνική Δημοκρατία όταν πέρασαν τα σύνορα και με βάση την απόφαση αυτή τους χορηγήθηκε και ένα προσωρινό διαβατήριο 6 μηνών. Αξιοποίησαν όπως αντιλαμβάνεστε το διαβατήριο και πολλοί από αυτούς μετανάστευσαν στη Γερμανία όπου και παραμένουν. Η Γερμανία λοιπόν σήμερα επιμένει ότι θα πρέπει αυτοί οι 40.000 να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και αν συμβαίνει αυτό πρέπει να θυμίσω ότι η τροπολογία που έχει κατατεθεί στο Κοινοβούλιο λέει ότι εντός τριετίας με βάση κάποιο έγγραφο, θα εκμέρεται από κάποιο έγγραφο ότι είναι εντός τριετίας ήταν η Ελλάδα η πρώτη χώρα στην οποία ήρθαν. Νομίζω ότι το αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι ένα από τα έγγραφα αυτά είναι και η χορήγηση του πολιτικού ασύλου που φαίνεται η ημερομηνία που ήρθαν στην πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν συνδέεται ακριβώς. Γνωρίζω από το ρεπορτάζ σίγουρα ότι υπάρχει μια πίεση προς την ελληνική κυβέρνηση για αυτό το ζήτημα. Υπήρξαν αντιστάσεις στο εσωτερικό της κυβέρνησης μέχρι πρότινος και κάποιοι συνεβούλευαν, εν πάση περιπτώσει, την ηγεσία να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, αλλά να αναλάβει η Ελλάδα να τους πληρώνει τις μισές ασφαλιστικές εισφορές για να μην γυρίσουν πίσω. Από την εξέλιξη που συμβαίνει τώρα όμως, δηλαδή με την κατάθεση της τροπολογίας, εφόσον αφορά και αυτούς, όπως αντιλαμβάνεστε, εύλογα δημιουργείται ένας προβληματισμός. Για να καταλάβω τώρα κάτι. Καταρχήν ο αριθμός 30.000, από πού τεκμέρεται? Γιατί είναι 30 και δεν είναι 20 ή δεν είναι 100? Ναι. Εγώ είδα πολύ πρόσφατα, νομίζω τον περασμένο Ιούλιο, ίσως και νωρίτερα, δηλώσεις, μπορείτε να τις βρείτε, μελών της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταναστεύσεως, με βάση τις οποίες διατυπωνόταν το εξής. Δεν γνωρίζουμε πώς είναι οι μετανάστες στην Ελλάδα. Και έχει γίνει, μάλιστα, είχε προκληθεί και τότε και σ' άλλος. Ενώ από τη μία δηλαδή υπήρχε μια δημόσια διακήρυξη της Ελλάδας, της πατρίδας μας, της κυβέρνησης, ότι γίνεται καταγραφή άμα τη εισόδο και γίνεται μια περίεργη καταγραφή. Χθες κυκλοφορούσα στο Twitter αποφάσεις απάνω από τον Εύρο μεταναστών που είχαν τρία ονόματα ατομικά, τρία πατρικά και δεν θυμάμαι τι ακριβώς άλλο. Δηλαδή, προφανώς έρχονται και δηλώνουν άλλα ονόματα, άλλες χώρες προέλευσης. Αυτό είναι γνωστό, έχετε δει. Έχετε δει αυτά. Όχι, όχι. Το πατρόνιμό του, δηλαδή, πώς λένε τον πατέρα σας. Στέλιο, όπως λέγανε τον Ναήμι στον πατέρα μου. Γιάννη.
Μάριο, εν πάση περιπτώσει λέω 3-4 ονόματα, και έλεγαν τον πατέρα μου μπορεί να τον λέγανε και Στέλιο και Γιάννη και Μάριο. Δηλαδή δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι ομιχλώδη στην καταγραφή που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές της μετανάστευσης στον Εύρο. Αν τα αναζητήσετε στο Twitter. Και για να καταλάβω. Δεν είναι προχειρό σας να σα διαβάσω. Η τροπολογία ζητεί να υπάρχει, λέει, καθεστώς σύμβαση εργασίας. Μα αφού εργάζονται με μαύρη εργασία αυτοί, τι σύμβαση να έχουν με εργοδότη? Είναι αυτό, δεν το έχω καταλάβει. Κύριε Μαγιωτόπουλε, θα είναι ενδιαφέρον όταν νομιμοποιηθούν. Μετά από κανένα 2 χρόνια θα ζητάνε και θα πάνε και στην... Είναι εύλογο ότι θα πάνε και στην επιθεώρηση εργασίας να ζητούν και δικαιώματα από το παρελθόν. Μα βέβαια θα ζητούν. Βέβαια θα ζητούν. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, από τη στιγμή που η κυβέρνηση δέχεται ότι προς νομιμοποίηση εργάζονται με συνθήκες μαύρες εργασίας αυτή τη στιγμή, πώς θα τεκμέρεται αυτό? Δεν μπορεί να υπάρχει σύμβαση εργασίας. Από πού θα τεκμέρεται, δηλαδή θα ζητήσει βεβαίωση από εργοδότη ότι ο εργοδότης απασχολούσε με μαύρη εργασία εργαζομένους? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Νομίζω ότι αυτά η κυβέρνηση θα έπρεπε να τα έχει εξηγήσει και στους βουλευτές της και στον ελληνικό λαό, αντί να τους απειλεί με διαγραφή. Για πάμε τώρα σε αυτό. Φαίνεται ότι έχουμε τρικυμία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη πλευρά, η εικόνα που έχω εγώ, νομίζω και εσείς θα έχετε μια αναλογική εικόνα, αν όχι μας το εξηγείτε, είναι ότι τελικά θα περάσει η τροπολογία, πέραν των ψήφων που θα πάρει από την αντιπολίτευση, οι οποίοι είναι πρόθυμοι σε αυτές τις δύσκολες αποφάσεις να συνδράμουν τον κύριο Μητσοτάκη, και θα το κάνουν στην πράξη όπως θα δούμε. Υπάρχει μια αντιπολιτευόμενη συμπολίτευση στην ουσία αριστερότερα της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, φαίνεται ότι δεν θα έχουμε όμως διαφοροποίησεις πλην εκείνης του κυρίου Σαμαρά. Ακούσαμε μέχρι τώρα τον κύριο Καραγκούνη και τον κύριο Πλεύρη να λένε ότι διαφωνούν, αλλά είπαν ότι από τη στιγμή που τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας θα υποχρεωθούν να ψηφίσουν. Έχετε εσείς πληροφορία ότι πέραν του κυρίου Σαμαρά, που φαίνεται ότι μάλλον θα καταψηφίσει, δεν θα απόσχει, θα καταψηφίσει, αυτό ακούω, μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα μέχρι αύριο και να απόσχει, αλλά πέραν του κυρίου Σαμαρά υπάρχει και περίπτωση άλλου κοινοβουλευτικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας που θα απόσχει ή θα καταψηφίσει? Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο γνωρίζω είναι ότι ο ελληνικός λαός έδωσε 41% στη Νέα Δημοκρατία πριν από μερικούς μήνες για να μην συγκυβερνά με το ΣΥΡΙΖΑ. Όλη την προεκλογική περίοδο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κακό του κόσμου. Και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι έτοιμη να ψηφίσει, συμψηφίσει νομοσχέδιο για τους μετανάστες μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφύλων μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω το επόμενο βήμα είναι να αναλάβει και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, που άλλωστε είναι και διαπρεπής. Νομίζω ότι έχει αποχωρήσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά θα μπορούσε να μετακληθεί στη Νέα Δημοκρατία και να αναλάβει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το ερώτημα μετά από όσα έχουν συμβεί τώρα είναι γιατί επικρίθηκε η κυρία Χριστοδουλοπούλου για τα λιάζονται, όταν θα λιάζονται και τώρα. Σωστό. Πού οφείλεται αυτό τελικά? Δηλαδή μιλάμε για μια απότομη στροφή της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε για ρυθμίσεις οι οποίες εξυπηρετούν ανάγκες της οικονομικής και επιχειρηματικής συγκυρίας, για να μιλήσουμε έτσι χοντρά. Μιλάμε για μια γενικότερη συμφωνία με την Ευρώπη για να γίνει η Ελλάδα, θα το πω με μια πολύ σκληρή και κοινική έκφραση που δεν μου αρέσει, δεν μου πάει, ούτε στο χαρακτήρα, ούτε στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρομαι και εκφράζομαι, αλλά θα το πω για να το καταλάβει ο κόσμος. Θέλει η Βόρεια Ευρώπη να μας κάνει πάρκινγκ παρατύπων μεταναστών? Αυτό θέλει? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει νόμιμη κυβέρνηση και τις απαντήσεις που ζητάτε από μένα θα πρέπει να τις αναζητήσετε στο Υπουργικό Συμβούλιο και στο ανώτερο δυνατό επίπεδο. Δεν χρωστάμε εμείς απαντήσεις. Εμείς έχουμε απορίες. Δεν έχουμε εμείς τις απαντήσεις. Μάλιστα. Για πείτε μου τώρα, πείτε μου λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Πιστεύετε ότι θα τραβήξει κι άλλο το σκηνί? Είδα ότι αναβίωσε σήμερα μια παλιά πολιτική βεντέτα που την έχουμε ζήσει όλοι από πολύ κοντά. Και εσείς και εγώ.
Ναι. Και βεβαίως είμαστε και κομμάτι αυτής της ιστορικής περίοδου, κακά τα ψέματα. Ο καθένας με το ρόλο του και από τη θέση του. Βγήκε η Ντόρα Μπακογιάννη και όχι μόνο υπεραμήνθηκε των ρυθμίσεων της κυβέρνησης, είπε μάλιστα θα φέρουμε και άλλους. Η Ντόρα Μπακογιάννη ήρθε και επιβεβαίωσε την παρατήρηση που κάνετε εσείς, ξεκινώντας από το δημοσίευμα των Financial Times της 26ης Σεπτεμβρίου. Είπε θα φέρουμε και άλλους, γιατί χρειαζόμαστε εργάτες, δεν είναι διατεθειμένοι οι ελληνόπαιδες να κάνουν αυτές τις εργασίες, άρα πρέπει νομίμως και όχι με μαύρα να τις κάνουν κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, ταυτόχρονα με τον μπαμπάκι, όπως λέμε, τον μπαμπακοσφάξιμο λέμε στην Αρκαδία, ναι, έσφαξε με τον βαμβάκι τον κύριο Σαμαρά, λέγοντας ότι στο κάτω-κάτω αυτό αποτελεί συνέχεια του νόμου Σαμαρά του 2014. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ο νόμος Σαμαρά έβαζε πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Ο νόμος Σαμαρά έλεγε ότι πρέπει να έχουν επταετία. Ο νόμος Σαμαρά έλεγε ότι κάθε περίπτωση πρέπει να εξετάζεται χωριστά και να έχει τη δυνατότητα η διοίκηση να απορρίψει και τις νομιμοποιήσεις, κρίνοντας αναλόγως με το ποιόν, με την προσωπικότητα, με την πορεία, με το θρήσκευμα, με τη χώρα προέλευσης. Δηλαδή έβαζε μία σειρά από κριτήρια με τα οποία η διοίκηση μπορούσε να απορρίψει ή να δεχθεί το αίτημα του υπονομιμοποίηση αλλοδαπού που βρίσκεται στην Ελλάδα. Εδώ αφαιρείται η οποιαδήποτε δυνατότητα της διοίκησης. Και σου λέει θα το κάνεις, ναι, έτσι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, σέβομαι και τιμώ την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει πάντοτε το θάρρος της γνώμης της. Γεγονός. Ωστόσο, αυτό γεγονός. Ωστόσο, με προβληματίζει γενικότερα, δεν αναφέρομαι στην ιδία τώρα, ένα σκεπτικό το οποίο έχει αρχίσει να αναπτύσσεται το τελευταίο διάστημα, το οποίο λέει θα νομιμοποιήσουμε τους παράνομους μετανάστες επειδή φταίνουν τα ελληνόπαιδα. Θα συγχωνεύσουμε σχολεία επειδή και θα πρέπει να περπατάνε τα παιδιά 2 χιλιόμετρα. Με τα τέμπη δεν ασχολείται κανείς, περίπου φταίνουν τα θύματα, το είπε υπουργός. Οι γιατροί δεν πειράζει αν διορίζονται, αν δεν παίρνουν τα χρήματα που τους αναλογούν, ας φάνε εμπειρία. Και οι δικηγόροι, αν δεν τους αρέσει, να πάνε να γίνονται λιβεράδες. Αυτή η λογική που μου θυμίζει λίγο το δόγμα του σοκ της Ναόμι Κλάιν, ότι είναι ένοχες, δηλαδή κοινωνικές ομάδες για ό,τι συμβαίνει στην ελληνική οικονομία, νομίζω ότι απέχει από την πραγματικότητα. Με ρωτήσατε για τον κύριο Σαμαρά. Είπατε αν τραβάει το σκηνή. Δεν τραβάει το σκηνή ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς είναι συνεπής με τις θέσεις του κόμματος, το οποίο είναι μέλος από το 1974 και βουλευτής από το 1977. Αν πρέπει να αναζητήσουμε το ποιος τραβάει το σκηνή, αλλού θα πρέπει να αναζητήσουμε, όπως καταλαβαίνετε, τις απαντήσεις. Το πρόβλημα, αν θέλετε την άποψή μου, δεν είναι ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Σαμαράς διατυπώνει τις πάγιες θέσεις του. Αλλά αν δεν τις ανέπτυσε ο ίδιος, κάποιος άλλος θα τις ανέπτυξε. Θα τις ανέπτυξε. Είτε μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, είτε έξω από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί χιλιάδες κόσμοι που πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είχε και χιλιάδες κόσμοι που ψήφισαν στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν μετέχουν εδώ και πολλά χρόνια, δεν πάνε γενικώς στις κάλπες, προβληματίζονται και προφανώς ταυτίζονται με τις θέσεις που διατυπώνει ο κύριος Σαμαράς για το ζήτημα αυτό. Εάν δεν έχεις από κάτω ακροατήριο, είσαι ένας κούκος που δεν μπορεί να φέρει καμία πολιτική άνοιξη όταν μιλάς για ζητήματα τέτοιας μεγάλης σημασίας, εθνικής σημασίας, αν είσαι μόνος σου, αν είσαι μια φωνή μόνη. Προκαλείται τρικυμία, πολιτική τρικυμία, γιατί αυτά τα οποία λέει ο κύριος Σαμαράς το γνωρίζει πολύ καλά η κυβέρνηση, έχουν απήχηση. Γεγονός. Βάση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι γεγονός. Στην ιστορική βάση της Νέας Δημοκρατίας έχουν μεγάλη επίχυση αυτά που λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη όμως πλευρά, το στελεχικό δυναμικό του κόμματος, δηλαδή την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία στηρίζει την κυβέρνηση και από την οποιαδήποτε ρηγμάτωση στη στήριξη αυτή θα κινδύνευε με τριγμούς ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή του, φαίνεται ότι την ελέγχει απολύτως ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, έχετε απολύτως. Και ο κύριος Παπανδρέου έλεγχε την κοινοβουλευτική του ομάδα όταν ψήφιζε τα μνημόνια, ούτε ένας υπουργός δεν διαφοροποιήθηκε και μετά έψαχναν να βρει ποιοι είχαν αποχαιρετήσει τις κάλπες. Μπορεί να ελέγχεις το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας, βεβαίως, άνετα.
Το θέμα είναι να ελέγξει τον κόσμο. Μάλιστα. Έχω και την αίσθηση. Έχω με την ευκαιρία αίσθηση, να σας πω και κάτι που διέλαθε από το ρεπορτάζ. Χθες είχαμε μια εξέλιξη που δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα. Είναι μια τακτική κίνηση του Πρωθυπουργού, αν είναι μια στρατηγική κίνηση του. Ναι. Θα δείξει. Έχει όμως σημασία ότι ο Πρωθυπουργός χθες, την ώρα που δεν έκανε καμία αναφορά στον κύριο Σαμαρά, ο οποίος παρέμενε στο γραφείο του, για πρώτη φορά στην οκταετή θητεία του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τον Ιανουάριο συμπληρώνει 8 χρόνια, έκανε άγγιγμα στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, και χρέωσε, όπως ιστορικά είναι αποδεδειγμένο άλλωστε, τη χρεοκοπία στο Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου και όχι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2009. Ήταν εντυπωσιακό αυτό που συνέβη, κύριε Παναγιωτόπουλε. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί συνέβη, αν έχει σχέση με τις ισορροπίες της τρέχουσας περίοδου ή με άλλες αιτίες, δεν το γνωρίζω, όμως έχει μεγάλη παραταξιακή σημασία αυτό που έκανε χθες το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης. Σωστό είναι αυτό. Πότε κρίνεται το ποιος θα είναι νέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ή ποια? Έχουμε δρόμο πολύ. Έχουμε δρόμο. Βέβαια. Ημερολογιακά πότε κρίνεται, για να μας το θυμίσετε. Κοιτάξτε, η κυρία Σακελαροπούλου κρίθηκε το Δεκέμβριο του 2019. Τέλη του 2019. Ναι, ενώ ήταν Μάρτιο η εκλογή της, εγώ είχα αποκαλύψει, είχα και αυτό το εντός εισαγωγικών προνόμιο, ότι θα είναι υποψήφια η κυρία Σακελαροπούλου το Νοέμβριο του 2019. Από τότε έκαναν τις συζητήσεις. Ένας από τους βασικούς συζητητές τότε, όχι μόνο, ήταν ο σημερινός υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Διαβάζω τώρα, με συλλάβατε να διαβάζω την ομιλία του λίγο πιο προσεκτικά στο κοινοβούλιο, και αναφέρεται στη διακήρυξη αρχών, στην ανάλυση που είχαμε κάνει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, θυμάστε καλά. Βεβαίως. Και λέει ότι, μεταξύ άλλων λοιπόν, επιλέγω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Και λέει, και τούτο διότι το να αναφέρεται το κείμενο ότι τα μέρη θα αποφεύγουν ενέργειες, είτε πρόκειται για λόγο, είτε πρόκειται για έργο, οι οποίες θα υποβαθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, είναι αυτονόητο ότι δεν αναιρούν τις βασικές θέσεις των χωρών αυτών. Και αν προσέξετε στο ίδιο κείμενο της πολιτικής διακήρυξης, συνεχίζει ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφέρεται ρητά ότι τα μέρη διατηρούν τις θέσεις τους όπως τις εκφράζουν, θα πρέπει όμως να μην ασκούνται αυτά με τρόπο ώστε να μην ματαιώνεται το ωφέλιμο περιεχόμενο της πολιτικής διακήρυξης. Ο Υπουργός των Εξωτερικών, κύριε Παναγιωτόπουλε, να μην ασκούνται αυτά, ανακοινώνει το πάγωμα άσκησης κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και μετά αναρωτιόνταν γιατί την προηγούμενη, κάποιοι διαρωτώνταν για μέσα από την κυβέρνηση. Η ερμηνεία γιατί είχαμε έναν τόνο στην προηγούμενη επικοινωνία μας. Ανοιχτά ο Υπουργός Εξωτερικών. Η ερμηνεία των ρηθέντων από τον ποιητή οδηγεί εκεί που είπατε. Να μην ασκούνται αυτά με τρόπο ώστε να μην ματαιώνεται το ωφέλιμο περιεχόμενο της πολιτικής διακήρυξης. Δηλαδή, ακόμα και ο κύριος Ιωακιμίδης, διάβαζα προχθές το ΕΛΙΑΜΕΠ, διάβαζα άρθρο του στα νέα. Έλεγε, υιοθέτησε την ερμηνεία για την οποία εμείς εντός εισαγωγικών λιθοβοληθήκαμε, ότι δεν μπορούμε να επεκτείνουμε τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Κατά τα άλλα, δεν αλλάζουμε τις θέσεις μας. Προφανώς δεν τις αλλάζουμε τις θέσεις μας. Μόνο όταν θα φτάσουμε σε όριο για να κάνουμε συμφωνία, εμείς δεν θα έχουμε επεκτείνει τα χωρικά έδρα στα 12 μίλια. Με τις υγείες μας. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Με τις υγείες μας. Μην λέτε καλές γιορτές, γιατί. Καλά Χριστούγεννα, είπα. Δώσατε τίτλους και θα χρειαστεί μέχρι τις γιορτές να επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.